Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Από την Αθήνα στην Άγκυρα, ο ΕΙΝΤΕ αναζητώντας λύσεις στο αδιέξοδο για Νέα Γενέβη. Θα συναντηθεί με τον Τσαβούσογλου. Τι έγινε στη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Νέα σύγκρουση Χάσικου Γενικού Ελεγκτή. Παρανομίες στην οικογενειακή κατοικία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη καταγγέλει ότι ως Υπουργός Εσωτερικών. Ούτε εκβιάζομαι, ούτε και θα συμβιβάσω τις αρχές μου, απαντά ο Γενικός Ελεγκτής. Έφυγε σε ηλικία 99 ετών ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κάλεσμα Γιώργου Λιλίκα σε Νικόλα Παπαδόπουλο για εξέβρεση κοινού υποψηφίου στον ενδιάμεσο χώρο. Τι δηλώνει στον Αλφα ο άντρος Κυπριανού για τις διεργασίες του ΑΚΕΛ. Μίλησε ο κατάδικος γιατρός Κιαμίδης για τα φακελάκια στα νοσοκομεία. Στην κατάθεσή του κατονομάζει αυτόν που δημιούργησε το σύστημα παροχής δώρων σε γιατρούς. Είδε τον Κοτσιά στην Αθήνα και αναχωρεί για την Άγκυρα. Ο ΕΙΝΤΕ προκειμένου να δει και τον Τσαβούσογλου. Αναζητεί τρόπο για να σπάσει τη στασιμότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και να ανοίξει ο δρόμος για μια Νέα Γενέβη. Η τελική απόφαση όμως, σύμφωνα με τον νορβηγό διπλωμάτη, ανήκει στους δύο ηγέτες. Γιατί, όπως είπε, Ελλάδα και Τουρκία του έδωσαν την εικόνα ότι επιθυμούν συνέχιση της διαδικασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση των Αθηνών για αποχώρηση ξένων στρατευμάτων και κατάργηση των εγγύσεων. Την θέση της Αθήνας όπως φύγουν τα ξένα στρατεύματα από την Κύπρο και να μην υπάρχουν εγκύτριες δυνάμεις με παρεμβατικά δικαιώματα μετέφερε εκ νέου στον ΕΣΠΕ Μπαρθέιντε ο Νίκος Κοτζιάς, τονίζοντάς του την ανάγκη συζήτησης των συγκεκριμένων πτυχών στο ενδεχόμενο σύγκλησης μιας Νέας Γενέβης. Το ζήτημα αυτό συνδέεται με την ανάγκη και την απέτηση να κατανοήσει η Τουρκία ότι πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, ότι δεν μπορεί να διαθέτει εγκυητικά παρεμβατικά δικαιώματα πάνω στη Μεγαλόνησο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό είχε το μεσημέρι στην Αθήνα δύο ώρες συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος επέκρινε την Άγκυρα. Εξακολουθεί να προβάλλει τις δικές της ανάγκες και όχι τις ανάγκες της Κύπρου. Δυστυχώς η Τουρκία εξακολουθεί να προβάλλει ενδιάμεσα αιτήματα όπως το λεγόμενο των τεσσάρων ελευθεριών που αφορά τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το Κυπριακό. Και υπέδειξε πως η Τουρκία ουδέποτε απάντησε συγκεκριμένα στις προτάσεις που υπέβαλαν Λευκοσία Αθήνα για το θέμα της ασφάλειας, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι. Ο τουρκικός στρατός πρέπει να φύγει. Ασφαλώς κάθε στρατός που αποχωρεί, όπως συνέβη με το Σοβιετικό στην Ανατολική Γερμανία, χρειάζεται και απαιτείται να έχει ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Μπορεί να υπάρξει ένα σύμφωνο φιλίας ανάμεσα στις χώρες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της Κύπρου και για την προστασία της από τρίτους κινδύνους. Από πλευράς του Νορβήγος διπλωμάτης, εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διαδικασία, διαβεβαίωσε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών πως τα Ηνωμένα Έθνη δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια για συνέχιση του διαλόγου. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί είναι ένα διεθνές θέμα, αλλά η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί στην Κύπρο από τους δύο ηγέτες για το αν προτίθενται να βρουν μια κοινή πλατφόρμα για μια νέα διάσκεψη της Γενέβης. Υποστηρίζοντας ότι επί της αρχής οι εγκύτριες δυνάμεις είναι έτοιμες, ο ΕΙΝΤΕ εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν είναι προς το συμφέρον Ελλάδας και Τουρκίας η αποτυχία της διαδικασίας. Ο Νορβήγος διπλωμάτης αναμένεται να ακούσει και τη θέση της Άγκυρας σε συναντήσεις που θα έχει τις επόμενες ώρες με την τουρκική ηγεσία. Παραμένουμε στη συνάντηση ΕΙΝΤΕ Κοτσιά, καθώς ο Νικόλας Ζανέτος έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες για το τι διεμήθη ανάμεσα στους δύο άντρες. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο ΕΣΠΕΝ Μπαρθέιντε ξεκαθάρισε αρχικά στον Νίκο Κοτσιά ότι αυτό που έκανε την Παρασκευή ήταν να κηρύξει το τέλος του πήγαινε έλα και όχι της διαδικασίας του Κυπριακού. Ο κύριος Κοτσιάς εξέφρασε την ετοιμότητα της Αθήνας για μια νέα σύνοδο της διάσκεψης για την Κύπρο. Τόνισε την ανάγκη όμως να γίνει μια προπαρασκευαστική συνάντηση, η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν πάμε χωρίς αυτή την προετοιμασία, τότε θα δημιουργήσουμε απλά την υποδομή ενός οριστικού ναυαγίου της διαδικασίας. Απόδειξη είπε της βούλησης τόσο της Ελλάδας όσο και της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι οι προτάσεις που κατατέθηκαν τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνέχεια, αλλά και για τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων από την Ελλάδα, αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Τουρκία όμως, ρωτήθηκε ο κύριος ΕΙΝΤΕ από τον κύριο Κοτσιά, κατά πόσο ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα και κατά πόσο πιστεύει ότι επιθυμεί λύση. Ο κύριος ΕΙΝΤΕ φέρεται να τα μάσισε τα λόγια του εκεί σε εκείνο το σημείο. Είπε πιστεύω, ναι, νομίζω. Οπότε αναμένεται να φανεί στην πράξη πλέον
κατά πόσο όντως εννοεί αυτά που λέει η Τουρκία. Οι πληροφορίες λένε ότι αύριο στις 11 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Τσαβούσογλου, παρόλο που το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη αυτή τη συνάντηση, όμως είναι στο πρόγραμμα του Έσπεν Παρθέιτε, όπως μαθαίνουμε. Στη Λευκοσία, διπλωματικοί κύκλοι πάντως λένε, Ανδρέα, ότι δεν έχει ιδιαίτερη ουσία αυτή η συνάντηση, καθώς ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να βρίσκεται πρώτης εξόδου του από το Υπουργείο Εξωτερικών. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν θα τον πάυσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Συνεπώς, λένε, δεν μπορεί να δεσμευτεί για μια νέα Γενέβη εκ μέρους του κ. Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Και αυτά τα λένε πηγές δικές μας. Ακριβώς. Διπλωματικές πηγές εδώ στη Λευκοσία. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Εσθονό Πρωθυπουργό στο Προεδρικό. Λοιπόν, τον ενημέρωσε σχετικά για όλες τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως είναι σημαντικό για όλες τις πλευρές να παραμείνουν δεσμευμένες στο διάλογο, να αφήσουν τις απαράδεκτες θέσεις σε κάποια ζητήματα, όπως είπε, τις προφάσεις και τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Ενώ απίφθινε εκ νέου κάλεσμα προς την Τουρκία, επιτέλους να κάνει πράξη τη ρητορική της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Μάλιστα, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του τέος Υπουργού Εσωτερικών Σοκράτη Χάσικου προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, σύμφωνα με το οποίο η οικογενειακή οικία του Γενικού Ελεγκτή εδώ και 20 χρόνια δεν έχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτη, σύμφωνα με το οποίο η οικογενειακή κατοικία του Γενικού Ελεγκτή, που κτίστηκε προ 20 ετίας, δεν έχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, έφερε την οκτασέλιδη απάντηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά και την καταγγελία του για εκβιασμό και απειλές από τον τέος Υπουργό Εσωτερικών. Στο μεταξύ, ο Σοκράτης Χάσικος δημοσιοποίησε την επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα λίγο πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία καταγγέλλονται παραβάσεις για την οικογενειακή κατοικία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θα πρέπει άμεσα να πάει στο Γενετικό Συμβούλιο Κοκκινοτριμηθιάς και να πληρώσει όλο το κόστος των πεζοδρομίων. Η άδεια οικοδομής του είχε όρο ότι αυτά είναι δική του υπόθεση. Θα πρέπει να λύσει το θέμα με την παραχώρηση πρασίνου, μεταβίβαση του δηλαδή εις το κτηματολόγιο. Τα σχέδια της κατοικίας πρέπει να ανταποκρίνονται με την κατοικία. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης από την πλευρά του κατηγορεί το Σοκράτη Χάσικο, λέγοντας ότι υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από το δημοσίευμα, τονίζοντας παράλληλα ότι η σύζυγός του υπέβαλε το 2014 το έντυπο για έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, το οποίο ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Όσο κάποιοι και να βυσοδομούν, δεν βρίσκουν οτιδήποτε εναντίον μου. Ούτε εκβιάζομαι, ούτε και υπάρχει περίπτωση να συμβιβάσω τις αρχές μου υποκύπτοντας σε οποιαδήποτε μορφή εκβιασμό, τον οποίο ως πράξη συγχαίρομαι. Από την πλευρά του πάντως, ο Σοκράτης Χάσικος δήλωσε πως ο ισχυρισμός του κ. Μιχαηλίδη ότι η σύζυγός του υπέβαλε έντυπο γνωστοποίηση συμπλήρωσης εργασιών για σκόπους έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης δεν επιβεβαιώθηκε από την αρμόδια επαρχιακή διοίκηση. Επιπλέον, ο Γενικός Ελεγκτής στη γραπτή του δήλωση κάνει αναφορά και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σοκράτη Χάσικο. Ο κ. Χάσικος μου ανέφερε ότι είχε παράπονα από τον τρόπο που ενεργώ και ότι ο ίδιος δεν ενεργεί με αυτόν τον τρόπο όταν έχει κάτι εναντίον μου. Εξέλαβα την αναφορά αυτή ως εμπίπτουσα σε μια λογική αλληλοσυγκάλυψης. Δηλαδή, συγκαλύπτω εγώ τη δική σου παρανομία και να συγκαλύψεις και εσύ τη δική μου. Ωστόσο, ο Σοκράτης Χάσικος αναφέρει στην επιστολή που απέστειλε στο Γενικό Εισαγγελέα ότι ακριβώς επειδή δεν είχα καμία πρόθεση να εκθέσω δημόσια τον κύριο Μιχαηλίδη και επειδή επρόκειτο για την κύρια κατοικία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται, θεώρησα σκόπιμο, προτού ο έπαρχος Λευκοσίας ως αρμόδια αρχή προβεί στις ενδεδειγμένες από τον νόμο ενέργειες, να ενημερώσω εγώ τον ενδιαφερόμενο. Όσο αφορά τις κατηγορίες του Οδυσσέα Μιχαηλίδη περί απειλών, ο Σοκράτης Χάσικος δήλωσε στον Α πως ο Γενικός Ελεγκτής πρέπει να αφήσει τις υπερβολές και τους παλικαρισμούς περί εκβιασμών και απειλών και να επικεντρωθεί για αυτά που ελέγχεται σήμερα. Αυτά είναι αρρωστημένα. Ο ίδιος φαίνεται ότι παραδέχεται μέσα από τη δήλωσή του ότι υπάρχει παρανομία. Και άμα τα κάνει όλα αυτά, τότε θα είναι σύννομος. Διαφορετικά, ο καθένας θα έχει το δικαίωμα να τον επικρίνει. Τέλος, ο Γενικός Εισαγγελέας παρεπέμψε το θέμα στον έπαρχο Λευκοσίας ως τον αρμόδιο να το διαχειριστεί.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κοντά του τις ίστατες στιγμές βρισκόταν η οικογένειά του. Μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρέμενε διαυγής και ενημερωνόταν για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο τελευταίος των μεγάλων πολιτικών. 58 έτη πολιτικής διαδρομής που σημάδεψαν τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Σε ηλικία 99 ετών, ο πρώην Πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής από τη δεκαετία του 1940 έφυγε από τη ζωή. Στη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας, στον ύπνο του, ήσυχος, περιτριγυρισμένος από τα 4 παιδιά του, τα εγγόνια και τα νύψια του, στο σπίτι του στη Ριγίλης. Σήμερα στη μία ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τη ζωή, περιστοιχισμένος από ανθρώπους που αγαπούσε και τον αγαπούσαν. Η οικογένεια Μητσοτάκη βρισκόταν από νωρίς στο προσκεφάλι του. Η υγεία του είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα μία στις δύο ημέρες να μην αισθάνεται καλά. Αναγκαζόταν να κυκλοφορεί πλέον με οξυγόνο, ενώ και η όρασή του από το ένα του μάτι είχε σχεδόν πια χαθεί. Τα χαράματα ο γιος του Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με ένα ευχαριστώ και μια συγκινητική φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, αποχαιρέτησε τον πατέρα του. Σε ευχαριστώ για όλα. Τα παιδιά του και οι άνθρωποι που τον γνώριζαν πάντα αναφέρονται στο ήθος, τις αξίες και τον χαρακτήρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Είχε το θάρρος να πει αλήθειες, δύσκολες αλήθειες τότε. Δύσκολες γιατί η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να τις ακούσει. Η απώλεια της γυναίκας του Μαρίκας του στήχησε πολύ. Τον τσάκισε, λένε. Η υγεία του χειροτέρευσε αμέσως μετά. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Πεφιανάκης ήταν ο στενότερος συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για 4 δεκαετίες. Τον αποχαιρετά. Καλό ταξίδι, πρόεδρε. Καλό ταξίδι. Οι λαοί χρειάζονται επιλογή των καλυτέρων. Γεννημένος στα Χανιά το 1918, ανιψιός του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αν και στην αρχή ήθελε να σπουδάσει μαθηματικά, η πορεία του δίπλα στο μεγάλο εθνάρχη τον έκανε να στρέψει το βλέμμα του στη νομική και την πολιτική. Σε ηλικία 22 ετών το 1940, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, κατατάχθηκε στο στρατό. Συμμετείχε στην Εθνική Οργάνωση της Κρήτης, φυλακίστηκε 2 φορές στις φυλακές της Αγιάς και καταδικάστηκε και τις 2 σε θάνατο. Γλίτωσε από το εκτελεστικό απόσπασμα την τελευταία στιγμή. Αμέσως μετά την κατοχή κατεβαίνει για πρώτη φορά στην πολιτική αρένα. Σε ηλικία 28 ετών εκλέγεται βουλευτής Χανίων με το κόμμα των Βενιζελικών Φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου. 5 χρόνια αργότερα, το 1951, στα 33 του, ορκίζεται για πρώτη φορά υφυπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση. Το 1961 εκλέγεται βουλευτής της Ένωσης Κέντρου, που μόλις είχε συσταθεί με ιδρυτή τον Γεώργιο Παπανδρέου. Τον Ιούλιο του 1965 αποχωρεί από την κυβέρνηση μαζί με άλλα στελέχη της Ένωσης Κέντρου. Η αποχώρησή του προκαλεί πολιτική θύελλα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατηγορείται για αποστασία, κατηγορία που ο ίδιος δεν αποδέχθηκε ποτέ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ορίζεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός στις 11 Απριλίου του 1990, 6 χρόνια μετά την εκλογή του στην Προεδρία του κόμματος. 3 χρόνια μετά την ορκομοσία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανατρέπεται μετά την αποχώρηση του βουλευτή Κατσίκη, ο οποίος προσχωρεί στη συνέχεια στο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά την πολιτική άνοιξη. Ο ίδιος δεν σταμάτησε έκτοτε να δηλώνει ότι τον έριξαν. Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η ελληνική πολιτεία προκήρυξε τετραήμερο εθνικό πένθος. Οι σημαίες στα κρατικά κτίρια είναι μεσίστιες. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα κηδευθεί με τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού, με την εξώδιο ακολουθία να πραγματοποιείται την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Η σώρος του θα εκτεθεί από τις 7 το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί 24 ώρες αργότερα στα χώματα της Κρήτης, στη γενέτειρα του πρώην Πρωθυπουργού. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Κάλεσμα Λιλίκα σε Νικόλα Παπαδόπουλο για εξέβρεση κοινού υποψηφίου στον ενδιάμεσο χώρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ, απάντησε στις επικρίσεις που εκτοξεύονται κατά του ΑΚΕΛ από Δυσί και Δίκο. Μίλησε και για τις διεργασίες στο κόμμα για τις προεδρικές εκλογές. Επίθεση κατά πάντων εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Ο Άνδρος Κυπριανού μίλησε για στροφή 180 μοιρών του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κυπριακό, θέση που απέρριψε ο βουλευτής του Δυσί Ανδρέας Κυπριανού, ο οποίος βρισκόταν στο στούντιο. Ο κ. Αναστασιάδης επειδή δεν είχε να ρωτήσει κανένα, έκαμε τι έκαμε,
Και έρχεται εκ των υστέρων να πει, να ρωτά, συμφωνάτε μαζί μου ή όχι. Μα τι σημασία έχει τι θα πούμε εμείς. Το αποτέλεσμα είναι εδώ, είναι υπαρκτόν. Η πρόταση του μας έχει οδηγήσει εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η αλήθεια? Επιβεβαιώνουν οι ελληνοκυπριακές πολιτικές δυνάμεις τα πολιτικά επιχειρήματα των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων? Για όνομα του Θεού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επιτέθηκε και κατά του Δίκο και συγκεκριμένα κατά του βουλευτή Μαρίνου Μουσούτα, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ μιλούσε για θέληση της Τουρκίας για λύση. Και το να διαστρεβλώνουν το τι λέγεται είναι ίδιο χαρακτηριστικό βέβαια της σημερινής ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, να πω. Αλλά είναι κρίμα, γιατί με τόση μεγάλη ευκολία διαστρεβλώνουν πράγματα για να περάσουν τη δική τους την άποψη. Και είναι του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κυβέρνησης, οι θέσεις που αυτή τη στιγμή είναι σε διάσταση με αυτά που λέει το ΑΚΕΛ. Ας έβρουν μεταξύ τους επιτέλους ποιος άλλαξε και ποιος, διότι κάποιος πρέπει να άλλαξε. Την ίδια ώρα ο Άνδρος Κυπριανού, αν και δεν αναφέρθηκε ονομαστικά, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για όσα γράφονται στο διαδίκτυο και όχι μόνο για το πρόσωπο του Μάικ Σπανού, με τον οποίο φλερτάρει το ΑΚΕΛ. Το πώς η λάσπη πέφτει, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα, είναι άνευ προηγουμένου. Ειλικρινά λυπούμε αν είναι αυτό το επίπεδο της πολιτικής ζωής στον τόπο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σχολίασε και την αναφορά Λιλίκα ότι μετά τις αποχωρήσεις τελεχών η Συμμαχία Πολιτών είναι ένα κεντροαριστερό κόμμα. Ο κύριος Λιλίκα μπορεί να προβαίνει σε όποιες δηλώσεις θέλει για να επηρεάσει το εκλογικό σώμα. Τέλος ανέφερε πως στη Συμμαχία υπάρχουν αρκετοί ακόμη των οποίων το παρελθόν είναι γνωστό. Ακούσαμε τον Άνδρο Κυπριανού τι είπε για τη Συμμαχία Πολιτών. Θα δούμε πώς απάντησε ο Γιώργος Λιλίκα σε αυτά επίσης από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ, ο οποίος όμως απευθύνει και νέο κάλεσμα στον Νικόλα Παπαδόπουλο για εξέβρεση κοινού υποψηφίου στον ενδιάμεσο χώρο. Μου προκαλεί εντύπωση γιατί θέλει κάποιος άλλος αρχηγός κόμματος να προσδιορίσει τη δική μας την ταυτότητα ή τον δικό μας τον προσανατολισμό. Δεν νομίζω ο κύριος Κυπριανού να αποδεχόταν εμείς να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του ΑΚΕ. Με αυτόν τον τρόπο και εμφανώς ενοχλημένος, ο Γιώργος Λιλίκας αντέκρουσε τις αναφορές Άντρου Κυπριανού, υποστηρίζοντας ότι το κεντροαριστερό προφίλ της Συμμαχίας Πολιτών διαπιστώνεται από το κοινοβουλευτικό της έργο. Στα κοινωνικά ζητήματα, στην οικονομική πολιτική, οι δικές μας ευαισθησίες έκλειναν πάντοτε από την αρχή και φάνηκε και στο κοινοβουλευτικό έργο και στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει προς μια κεντροαριστερή προσέγγιση. Παρά το γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, ο Γιώργος Λιλίκας απευθύνε εκ νέου κάλεσμα στον Νικόλα Παπαδόπουλο για κοινή πορεία προς τις προεδρικές, επαναφέροντας την πρότασή του για προκριματικές εκλογές. Να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες να επιλέξουν εκείνον των υποψήφιων, τον οποίο θεωρούν ως τον πλέον κατάλληλο και τον πλέον εκλέξιμο για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα με φωτό τη συνάντηση του με τον Γιώργο Περδίκη την ερχόμενη Παρασκευή, διαμηνεί πως αποδέχεται την πρόταση των οικολόγων για αναζήτηση κοινού τρίτου υποψηφίου. Για αναζήτηση άλλης τρίτης προσωπικότητας, πέραν των υφιστάμενων δύο υποψηφίων, που να πληρεί τα κριτήρια της καταλληλότητας και της εκλεξιμότητας για να είναι ο κοινός υποψήφιος του κεντρώου χώρου. Τέλος, ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών εξέφρασε την ετοιμότητά του να συναντηθεί όχι μόνο με το ΑΚΕΛ αλλά και με άλλα κόμματα. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Μίλησε ο κατάδικος γιατρός Κιαμίδης για τα φακελάκια στα νοσοκομεία. Στην κατάθεσή του κατονομάζει αυτόν που δημιούργησε το σύστημα παροχής δώρων σε γιατρούς. Περνάμε τώρα στα σχέδια ίδρυσης κουρδικού κράτους, τα οποία, όπως φαίνεται, έχουν αμερικανική σφραγίδα. Επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών προανήγγειλε δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση των Κούρδων του Ιράκ. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να προκαλέσει την οργή της Τουρκίας. Κουρδικό κράτος πρώτων πυλών με αμερικανική σφραγίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προαναγγέλει δημοψήφισμα από τους Κούρδους του Ιράκ τον Οκτώβριο για την ανεξαρτητοποίησή τους. Kurdish independence is on a trajectory where it is probably not if but when. Το μεγαλύτερο μέρος των Κούρδων του Βορείου Ιράκ συγκεντρώνονται στο Ερμπίλ και το Κιρκούκ, το οποίο παράγει 160.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Στην Τουρκία βρίσκονται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας, ενώ στη Συρία κατοικούν στο βόρειο τμήμα.
αυτές τις περιοχές θέλουν οι Κούρδοι να περιλαμβάνονται στο νέο τους κράτος. Οργισμένη απάντηση του Ερντογάν. FETÖ, DAEŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin bu şehre verdikleri zararları ortadan kaldıracak. Πιθανή δημιουργία Κουρδιστάν θα έφερνε την οριστική ρήξη του Ερντογάν με το ΝΑΤΟ και την απομάκρυνσή του από τη Δύση. Η προσπάθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ να δημιουργήσουν κουρδικό κράτος αναμένεται να απομακρύνουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την Τουρκία από το δυτικό συμμαχικό άρμα επιρροής στην περιοχή, κάτι το οποίο θα έχει εμέσως συνέπειες και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καθαρώνε των Κούρδων του Βορείου Ιράκ τους δίνει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ απέναντι στη Βαγδάτη, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω διάσπαση του Ιράκ σε θρησκευτική βάση. Η προσπάθεια ίδρυσης κουρδικού κράτους στην περιοχή της Αιγής Ανατολής από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να προκαλέσει μια γενίκευση της πολεμικής σύραξης που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Συρία και το Ιράκ. Τα οθωμανικά όνειρα του Ταγίπ Ερντογάν αναβίωσαν στην Τουρκία με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές έστησαν ολόκληρο σοου με αναπαράσταση της νίκης των Οθωμανών. Δεν χάνει ευκαιρία να αποθεώσει τους Οθωμανούς προγόνους του ο Ταγίπ Ερντογάν και πια καλύτερη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα το 1453. Έστησε ολόκληρη φιέστα και κάθισε δίπλα στον καλό του φίλο και πρωθυπουργό Γιλντιρίμ να την παρακολουθήσει. Τρομπέτες, νταούλια και τύμπανα από μια ορχήστρα ντυμένη με στολές εποχής. Η αναπαράσταση με τη βοήθεια της τεχνολογίας δείχνει το σφυροκόπημα των τυχών από το θρυλικό πολιορκητικό κανόνι των Οθωμανών. Ένας γενίτσαρος δέχεται βροχή από βέλη πριν καρφώσει τη σημαία με το μισοφέγγαρο στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Τα πυροτεχνήματα ξεσηκώνουν τους θεατές που έφτασαν κατά χιλιάδες έχοντας ενημερωθεί λεπτομερώς για την εκδήλωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σου bir gerçektir. Ankara Türkiye'nin başkentiyken, İzmir Ege'nin incisiyken, Antalya ve Muğla gibi şehirlerimiz turizm markalarıyken İstanbul her anlamda ülkemizin vitrini. Σημαντικά θέματα είχαμε στη σημερινή ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών στη Βουλή. Η απαλλαγή φορολογίας κεφαλουχικών κερδών, τα μέτρα για προστασία της αγοράς από την επιβολή ΦΠΑ 19% στα οικόπεδα και το νομοσχέδιο για υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Να το δώσω εις τράπεζας για να μειωθεί να εξόφληξει. Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2018 η μη επιβολή φόρου κεφαλουχικών κερδών, καθώς ΔΣΥ και ΕΔΕΚ ανακοίνωσαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ότι θα καταθέσουν την ερχόμενη Παρασκευή σχετική πρόταση νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν είναι με φόρους που πετυχαίνεις να κάνεις κοινωνική πολιτική, αλλά με ελάμφρυση φόρων, με ανάπτυξη της οικονομίας και αύξηση των εσόδων του κράτους. Ο φόρος ανέρχεται στο 20%. Η σχετική εξαίρεση ίσχυε μέχρι το τέλος του 2016. Μέχρι σήμερα, αν ένα άτομο αγοράσει οικόπεδο αξίας 200.000 ευρώ και το πωλήσει στην τιμή των 300.000, με βάση τον υφιστάμενο φόρο κεφαλουχικών κερδών θα έπρεπε να πληρώσει 20.000 ευρώ φόρο. Με βάση την πρόταση νόμου που προτίθενται να καταθέσουν την ερχόμενη Παρασκευή τα δύο εν λόγω κόμματα, ο σχετικός φόρος δεν θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος του 2018.
Στο μεταξύ, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να ψηφιστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για ΦΠΑ ύψους 19%. Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, τα μέλη της προώθησαν συγκεκριμένες ρυθμίσεις ώστε η εν λόγω φορολογία να μην επιφέρει επιπτώσεις στην αγορά. Συγκεκριμένα, να εξαιρούνται από την επιβολή ΦΠΑ 19% οι αγροτικές περιοχές. Εξετάζεται επίσης τροπολογία ώστε να εξαιρούνται νεαρά ζευγάρια τα οποία αγοράζουν οικόπεδο για ανέγερση πρώτης κατοικίας και τα οποία θα πληρώνουν μόνο 5%. Κανένα νοικοκυριό και κανείς που νοικιάζει διαμέρισμα ή σπίτι δεν θα πληρώνει ΦΠΑ πάνω στο ενίκιο και το ίδιο θα ισχύει για επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ. Δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί ούτε ο εμπορευόμενος, ούτε να μετακυληθεί το κόστος στον καταναλωτή. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών εξέτασαν και το νομοσχέδιο που αφορά την επιβολή φορολογικών δηλώσεων, η οποία θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η κυβέρνηση θα μπορέσει να ελέγξει καλύτερα και ταχύτερα την όλη διαδικασία και χιλιάδες συμπολίτες μας θα πάψουν να ταλαιπωρούνται σε ουρές που βλέπουμε συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Ο βουλευτής του ΔΣΥ επισήμανε ότι όλοι όσοι θα έχουν πρακτικές δυσκολίες στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά θα μπορούν να αποταθούν στα επαρχιακά γραφεία του φόρου εισοδήματος για βοήθεια. Ο γιατρός Κιαμίδης, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση για μίζες στον τομέα της υγείας, αποφάσισε να μιλήσει για τα φακελάκια στα νοσοκομεία. Σε κατάθεσή του, κατονόμασε αυτόν που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, δημιούργησε το σύστημα παροχής δώρων σε γιατρούς. Το κατόφλι των κεντρικών φυλακών πέρασαν την περασμένη Παρασκευή ανακριτές για την λήψη κατάθεσης από τον γιατρό Γιαννάκη Κιαμίδη, ο οποίος εκτύπηνε φυλάκισης 2,5 χρόνων. Ο Κιαμίδης μίλησε και σύμφωνα με πληροφορίες του Α, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο ακουολογικό κέντρο. Μέλη του ΤΑΙΑΡΧΙΟΥ είχαν μεταβεί και είχαν πάρει κατάθεση από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της διερεύνησης του όλου θέματος θα γίνει συνάντηση με την νομική υπηρεσία, έτσι ώστε να αποφασιστούν οι μετέπειτα ενέργειες ή οποιασδήποτε άλλες οδηγίες θα δοθούν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλωστε, στο δικαστήριο για σκοπούς μετριασμού της ποινής του κύριου Κιαμίδη είχε ελεχθεί ότι ο ίδιος επιθυμεί να προβεί σε κατάθεση και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές ώστε να πέσουν τα κυκλώματα. Το δικηγορικό γραφείο Ηλίας Στεφάνου, το οποίο υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον Δόκτωρ Κιαμίδη, λέει πως στην κατάθεσή του δεν αναφέρεται σε άλλους γιατρούς. Η κατάθεση του Δόκτωρ Κιαμίδη επικεντρώθηκε στο πότε και ποιος δημιούργησε το σύστημα παροχής δώρο σε γιατρούς. Πέραν αυτού, στην κατάθεσή του δεν έχουν αναφερθεί ονόματα ιατρών όπως δημοσιεύει τις τελευταίες μέρες ο τύπος. Η κατάθεση που λήφθηκε από τους ανακριτές δεν έχει ακόμη οδηγηθεί ενώπιον της νομικής υπηρεσίας. Το θέμα μέχρι στιγμής παραμένει υπό μελέτη. Οι οποιασδήποτε εξελίξεις θα καθοριστούν, αν θα υπάρξουν, σε συνεννόηση και συνεργασία με την νομική υπηρεσία, όπου θα μελετηθεί το περιεχόμενο της συγκεκριμένης κατάθεσης. Υπενθυμίζεται ότι εκτελεστικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και διευθυντής της Οτορυνολαρυγγολογικής Κλινικής Γιαννάκης Κιαμίδης κρίθηκε ένοχος σε 42 κατηγορίες και συγκεκριμένα για τα αδικήματα του Δεκασμού Δημόσιου Λειτουργού και το αδίκημα της απόσπασης από Δημόσιο Λειτουργό. Αρχίζει αύριο η ετήσια πολυεθνική άσκηση αργοναύτης 2017, στην οποία συμμετέχουν με προσωπικό ή και αεροναυτικά μέσα 22 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Αργοναύτης 2017. Η μεγαλύτερη πολιτικοστρατιωτική συνεργασία στην Κύπρο με την συμμετοχή 22 ευρωπαϊκών χωρών με προσωπικό ή και αεροναυτικά μέσα. Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετέχουν 24 υπηρεσίες από 8 υπουργεία. Η πολυεθνική άσκηση που αρχίζει αύριο θα διεξαχθεί σε 4 φάσεις σε θαλάσσιο, εναέριο και χερσαίο χώρο της επαρχίας Λάρνακας εντός του FIR και της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πρώτη και δεύτερη φάση θα διεξαχθούν στις 30 και 31 Μαΐου, κατά την οποία θα δοκιμαστούν τα ειδικά εθνικά σχέδια εστία και ναυκράτης. Το σενάριο αφορά την υποδοχή, φιλοξενία και επαναπατρισμό αμάχων από περιοχή κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Στην τρίτη φάση που θα γίνει την 1η Ιουνίου θα δοκιμαστεί το Εθνικό Σχέδιο Νέαρχος που αφορά έρευνα και διάσωση και με βάση το σενάριο προβλέπεται αντιμετώπιση αεροπορικού και ναυτικού ατυχήματος. Η τέταρτη και τελευταία φάση θα πραγματοποιηθεί στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας στις 2 Ιουνίου και για πρώτη φορά περιλαμβάνει σενάριο αντιμετώπισης αεροπειρατείας από τρομοκράτες. Την άσκηση θα παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο ξένοι επίσημοι και παρατηρητές, ενώ θα αξιοποιηθεί για πρώτη φορά το νέο συντονιστικό κέντρο Ζήνων. Στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας της Αρμένιας. Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Χριστόφορο Φωκαΐδη, η Κύπρος αποτελεί σταθερό υποστηριχτή των θέσεων της Αρμενίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης υποδέχθηκε τον Αρμένιο ομόλογό του, με τον οποίο συζήτησαν θέματα περιφερειακής ασφάλειας και τρόπους αντιμετώπισης των νέων απειλών και της τρομοκρατίας. Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποφυγής εντάσσεων και συγκρούσεων, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή τους για ενίσχυση των στρατιωτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Κύπρος και Αρμενία στέκονται αλληλέγγυες, έχοντας πάντα ως γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Έχοντας και οι δύο υποστεί τα τραύματα και τις συνέπειες της ατιμωρησίας διεθνών εγκλημάτων. Ο Υπουργός Άμυνας της Αρμενίας διαβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές θα ανιχνεύσουν περαιτέρω τις δυνατότητες που υπάρχουν για στρατιωτική συνεργασία. Θέλουμε το στρατιωτικό μας προσωπικό να συναντάται συχνότερα, διεξάγοντας από κοινού εργασία πρακτικής φύσεως συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών ασκήσεων, της εκπαίδευσης και της συντήρησης στρατιωτικού εξοπλισμού, αλλά και της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας. Η επίσκεψη του Αρμένιου Υπουργού Άμυνας συνεχίζεται και αύριο με συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Προσπάθεια για ανάπτυξη στη Λάρνακα συνεχίζεται. Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται στη δημιουργία νέων ξενοδοχείων σε διάφορα σημεία της πόλης. Αλλάζει πρόσωπο η πόλη του Ζήνωνα. Σημαντική αναπτυξιακή προοπτική αποκτά η Λάρνακα με την προσθήκη 10 νέων ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες όπως αναμένεται θα τραβήξουν τα βλέμματα των κατοίκων της πόλης και όχι μόνο. Θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος της πόλης. Τα ξενοδοχεία της πόλης αναμένεται να είναι έτοιμα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια και αφορούν νέα καταλήματα, αλλά και μονάδες που ήταν κλειστές για χρόνια και που τώρα τη χάνουν ριζικής ανακαίνησης. Με σκοπό να επαναλειτουργήσουν. Την ίδια ώρα, σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα είναι και η τουριστική ζήτηση, αφού οι πληρότητες των ξενοδοχείων της πόλης είναι αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Κάτι που προσελκύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον τόσο των ξένων επενδυτών όσο και των Κυπρίων. Ελπίζω ότι θα επεκταθεί και η περίοδος μας, όχι μόνο η καλοκαιρινή, αλλά και η χειμερινή περίοδος θα είναι πιο μεγάλη φέτος. Όλα είναι, δείχνουν ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή περίοδο. Δύο μονάδες πολυτελείας με δυναμικότητα πέραν των 100 κλινών αναμένεται να επαναλειτουργήσουν και στην παραλιακή περιοχή της Ορόκλινης. Η μία αναμένεται να ανοίξει σύντομα, καθώς οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η άλλη θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2019. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ξενοδοχειακές μονάδες, ως επιτοπλίστων θα ανέγερθουν στο κέντρο της πόλης, ενώ κάποια άλλα αφορούν τη διαμόρφωση των ήδη διατηρηταίων οικοδομών, με κάποιες μετατροπές στα καταλήμματα διαμονής. Αρκετά από αυτά ήδη βρίσκονται στο στάδιο ανέγερσης. Παγκόσμια ημέρα μη καπνίσματος, η Τετάρτη. 5 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο παγκοσμίως. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι στην Κύπρο καπνίζει σχεδόν το 31% του πληθυσμού, δηλαδή ένα στους τρεις. Παρά τις αποδεδειγμένα βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος και τις συνεχιζόμενες εκστρατείες, υπολογίζεται ότι 31% του πληθυσμού στη χώρα μας, δηλαδή ένα στους τρεις, καπνίζει.
Το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει και φέτος εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους που ελοχεύει το κάπνισμα. Φετινή λοιπόν θεματική της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας αποτελεί έτσι το μήνυμα στα καπνικά προϊόντα απειλούν την ανάπτυξη. Το κόστος της απώλειας ζωής ανά το παγκόσμιο υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Η χώρα μας δυστυχώς έχει υψηλούς δείκτες. Δυστυχώς η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες χώρες έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου στο χώρο εργασίας με ένα ποσοστό περίπου το 55%. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μη καπνίσματος έχει προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων διαφώτισης σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες διοργανώνουν εκστρατεία ενημερωτικού περιεχομένου στους χώρους πώλησης καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών τσιγάρων και υγρών αναπλήρωσης με στόχο την ενημέρωση και την εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία. Άρχισε σήμερα η τοποθέτηση οικολογικών σταχτοδοχείων σε παραλίες της Λάρνακας. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος της εβδομάδας. Τα αποτσίγαρα στις πολυσύχναστες παραλίες της Λάρνακας. Οικολογικά σταχτοδοχεία αποκτούν από σήμερα 10 παραλίες της πόλης, συμβάλλοντας στις ανάγκες καπνιστών και μη, στην ασφάλεια των μικρών παιδιών, καθώς και στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Θέλω να συγχαρώ και τους δημιουργούς της, αλλά και όλους, όπως είπα, το Δήμο Λάρνακας, τις περιφέρειες μας, το Ρόκλινι, τους κοινοτάρχες και τον ΚΟΤ. Ο καπνιστής μπορεί να παραλάβει το συγκεκριμένο σταχτοδοχείο κατά την διάρκεια παραμονής του στην παραλία. Κατά την αναχώρησή του θα πρέπει να το αδειάσει σε ειδικό κάδο και να το επανατοποθετήσει πίσω στον πάγκο που θα βρίσκεται στην παραλία. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στην επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος, όπως είναι η μόλυνση των παραλιών με τις γόπες τσιγάρων. Οι παραλίες που θα τοποθετηθούν τα σταχτοδοχεία είναι πιστοποιημένες με γαλάζια σημαία. Πρόκειται για τις Φινικούδες, το Μακένζι, την Καστέλα, τους Γιαννάδες στην Ορόκλινη και τον Φάρο στα Περβόλια. Επίσης θα υπάρχουν και στην παραλία Καρέ στο Κίτι, αλλά και στην Πλάς του Κότ στην περιοχή της Πύλας. Από σήμερα οι λουόμενοι στις παραλίες της περιφέρειας Λάρνακας θα μπορούν να απολαμβάνουν τα μπάνια τους που, όπως βλέπετε, έχουν ήδη αρχίσει σε καθαρότερες παραλίες χάρη στην τοποθέτηση των οικολογικών σταχτοδοχείων. Τα σταχτοδοχεία θα είναι δωρεάν για τους καπνιστές και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και από άλλα άτομα. Περνάμε τώρα στη Σρι Λάνκα, όπου φωνικές πλημμύρες παρέσυραν στον θάνατο τουλάχιστον 169 ανθρώπους. Τρίνο στη Σρι Λάνκα, καθώς ισχυρότατες βροχές και κατολισθήσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 169 ανθρώπων. Δεκάδες άνθρωποι ακόμα αγνοούνται και οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Λάσπες, ξύλα και μπάζα συνθέτουν το σκηνικό. Άνθρωποι σκάβουν στις λάσπες με τα χέρια. Διασώστες μπορούν να προσεγγίσουν τους αποκλεισμένους μόνο με βάρκες. Οι αρχές προειδοποίησαν και για τον κίνδυνο από επιθέσεις κροκοδίλων. Οι ισχυρές βροχές προκλήθηκαν από τους μουσώνες, όμως σημειώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό και προκάλεσαν τόσες καταστροφές. Από τις πλημμύρες επηρεάστηκαν σχεδόν 500.000 άνθρωποι. Χάσμα απόψεων προέκυψε μετά την πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες των υπόλοιπων 6 ισχυρών κρατών του πλανήτη. Παρόμοιο κλίμα και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου η στάση του Αμερικανού Προέδρου ενίσχυσε την αβεβαιότητα για το μέλλον της συμμαχίας. Τραμπ εναντίον όλων. Όλοι εναντίον Τραμπ. Τραμπ και Μακρόν σφίγγουν ο ένας στο χέρι του άλλου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αφήνει πρώτο στο χέρι του, όμως ο Μακρόν το κρατάει σκεμμένα για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα. Η χειραψία μας δεν ήταν αθώα. Ήταν μια στιγμή αλήθειας. Πρέπει να δείχνουμε ότι δεν θα κάνουμε μικρές παραχωρήσεις, έστω συμβολικές. Look at that. I mean, that's what I call a French press. Η Μέρκελ, χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, δηλώνει ότι η Ευρώπη πρέπει να στηριχτεί στις δυνάμεις της. Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
Ο Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες και στο εσωτερικό μετά τις αποκαλύψεις ότι ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ ζήτησε να δημιουργηθεί μυστικός διάβλος επικοινωνίας με τη Μόσχα τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για κατασκευασμένες ειδήσεις και υπερασπίζεται πλήρως το σύζυγο της Ιβάνκα. Ο Τζάρετ κάνει ουσιαστική δουλειά για τη χώρα. Του έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Με μια μεγάλη διάκριση για τον Γιώργο Λάνθιμο έπεσε η αυλαία του Φεστιβάλ των Κανών. Ο Έλληνας δημιουργός κέρδισε το βραβείο σεναρίου για την ταινία «Ο φόνος του Ιερού Ελαφιού». Η αυλαία του 70ου Φεστιβάλ των Κανών πέφτει με μεγάλο νικητή την ταινία «The Square» του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ. Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου κερδίζουν το χρυσό φοίνικα καλύτερου σεναρίου για την ταινία The Killing of a Sacred Deer. Ο Γιώργος Λάνθιμος μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση του Α για τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο μετά τη μεγάλη βράβευση. Έχω μάθει να μην έχω ετοιμάσει λόγους. Και αυτό που πάντα θέλω να λέω είναι να ευχαριστώ τους ανθρώπους που βοηθάνε να κάνουν τις ταινίες, οπότε δεν είναι τόσο δύσκολο πια. Αυτή είναι η τρίτη βράβευση για τον Γιώργο Λάνθιμο στο Φεστιβάλ των Κανών. Η πρώτη ήταν το 2009 για την ταινία «Ο Κοινόδοντας» και η δεύτερη το 2015 για τον Αστακό. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Νικόλ Κίντμαν βραβεύθηκε για τη συνολική προσφορά της στην 7η τέχνη. I'm just absolutely devastated to not be with you tonight, but I'm thrilled to be receiving this award. Αξιόπιστο είναι το δίκτυο που είναι εκεί τη στιγμή που το χρειάζεσαι. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά. Φτάσε μακριά. Έφτασε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση μαζί με τον Μάρκο Κορέλη. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Σ' ακούμε. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Το ΑΠΟΕΛ παρουσίασε σε διάσκεψη τύπου τον νέο προπονητή της ομάδας, Μάριο Μπέιν. Ο Ολλανδός coach δήλωσε ενθουσιασμένος στην προοπτική του ΑΠΟΕΛ. Τόνισε πως θέλει η ομάδα του να παίζει ελκυστικό και επιθετικό ποδόσφαιρο, ενώ έθεσε φυσικά ως πρώτο στόχο την είσοδο του ΑΠΟΕΛ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Μάριο Μπέιν σηκώνει μανίκια και πιάνει άμεσα δουλειά στο ΑΠΟΕΛ. Ο 53χρονος προπονητής μίλησε για πρώτη φορά στα μέσα ενημέρωσης της Κύπρου κατά την παρουσίασή του από τους γαλαζοκίτρινους. Και αφού πρώτα ο πρόεδρος Πρόδρομος Πετρίδης εξήγησε τους λόγους που το ΑΠΟΕΛ κατέληξε στον κύριο Μπέιν, ο Ολλανδός coach δήλωσε ανυπόμονος να αρχίσει δουλειά στον Αρχάγγελο. Να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που με έχω δείξει στον ΑΠΟΕΛ και κυρίως να κρατήσω την ομάδα στο ίδιο επίπεδο, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι μια ομάδα που είναι 5 χρόνια πρωταθλήτρια, αγωνίζεται στην Ευρώπη, πάντα πρέπει να κυνηγά τον τίτλο. Φέτος πέτυχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, πήγε και μέχρι και τον τελικό του κυπέλλου. Αυτό σημαίνει ότι και ο προηγούμενος προπονητής έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Καθότι ο Ολλανδός θέλει να βλέπει τις ομάδες του να παίζουν επιθετικό και παράλληλα ελκυστικό ποδόσφαιρο. I think we will coming back. Μου αρέσει να βλέπω τις ομάδες μου να χτίζουν το παιχνίδι από πίσω, να δημιουργούν ευκαιρίες, να είναι επιθετικές ομάδες και να χαίρεται ο κόσμος αυτό που βλέπει στο γήπεδο. Τόνισε πως αντιλαμβάνεται την πίεση που υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ και αυτό είναι κάτι που δεν τον αγχώνει. Then we will start with some tests. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καλά σε ό,τι αφορά στον πρώτο προκριματικό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όμως πρέπει να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα βασικό κορμό, ο οποίος είναι εκεί και είναι έτοιμος για να μπορέσει να προσφέρει. Θα προχωρήσουμε και θα προσθέσουμε κάποιες μεταγραφές, τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο προκριματικό γύρο. Ο πρόεδρος Πρόδρομος Πετρίδης υποστήριξε πως δεν ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Τόμας Κρίστιανσεν, διότι η διοίκηση δεν ήταν ικανοποιημένη από την εικόνα που έβγαζε η ομάδα στο γήπεδο. Παράλληλα, επισημοποίησε το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, Ρώμο. Στην Ελλάδα, η ΑΕΚ κέρδισε με 1-0 τον ΠΑΟΚ στην προτελευταία αγωνιστική των play-offs, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με επίσης 1-0 του Πανιωνίου. Βαριά τιμωρία δέχθηκαν οι πράσινοι για το κουτάκι μπύρας που πέτυχε τον Βλάντα Νίβιτς. Στην Καλαθόσφαιρα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 63-58 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος. Με δυνατό αριστερό σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Μπακασέτας σκοράρει, χαρίζοντας την ΑΕΚ μια σπουδαία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η Ένωση έχασε πέναλτι στο 6ο λεπτό όταν ο Χρυστοδουλόπουλος έστειλε την μπάλα out από τα 11 μέτρα. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Μελισανίδης ότι σε ένα μήνα είναι δυνατή η αρχή των εργασιών κατασκευής του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.
Το γήπεδο θέλω να πιστεύω ότι τον άλλο μήνα θα πάρουμε την άδεια. Πρώτα ο Θεός. Μόλις πάρουμε την άδεια, την άλλη μέρα θα μπει μπολντούζα. Στο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Πανιουνίου, χάρη σε τέρμα του Λουτ στο 17. Βαριά ήταν η ποινή στον Παναθηναϊκό για το κουτάκι μπύρας που πέτυχε το Βλάντα Νίβιτς. Οι πράσινοι χάνουν το μάτς με τον ΠΑΟΚ με 3-0, τους αφαιρούνται 3 βαθμοί από τα play-offs, 2 από το επόμενο πρωτάθλημα και 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Έτσι, στη βαθμολογία των play-offs, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 11 βαθμούς, στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 9, στην τρίτη ο Παναθηναϊκός με 5 και στην τέταρτη και τελευταία θέση ο Πανιώνιος με 4 βαθμούς. Ενώ την Τετάρτη διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική με ώρα έναρξης 8:30. Με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Πανιούνιος ΑΕΚ. Με ένα σερί 8-0 στα τελευταία 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 63-58 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών της Basket League. Κυρίες και κύριοι, την τελευταία του παράσταση έδωσε χθες ο θρυλικός πλέον αρχηγός της Ρώμα, Φραντσέσκο Τότι. Ο καπιτάνο με τη λήξη του αγώνα Ρωμαντζένοα αποθεώθηκε από τους τυφώζοι για όλα όσα πρόσφερε σε αυτά τα 25 χρόνια καριέρας, με όλο το Ολύμπικο να συγκινείται σε μια συγκλονιστική βραδιά. Ποδοσφαιριστής από τους λίγους και μοναδικός αρχηγός. Φραντσέσκο Τότι στην τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Ρώμα έκανε όλη τη Ρώμη να δακρύσει. Ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας αποθεώθηκε από το κατάμεστο Ολύμπικο με τον ίδιο, τους συμπαίκτες του αλλά φυσικά και τους τζιαλορώσοι να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους. Όλο το γήπεδο κρατούσε ψηλά τη φανέλα με τον αριθμό 10 σε μια συγκλονιστική βραδιά. Ο σαραντάρης πλέον Τότι αγκάλιασε τη γυναίκα του και μαζί με τα παιδιά του έκανε δακρυσμένος το γύρο του Ολύμπικο. Ο ίδιος αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Ρώμα με ένα εκπληκτικό γράμμα στο οποίο ευχαρίστησε και ζήτησε συγγνώμη από τους τυφώζοι. «Ήρθα παιδί και έφυγα άντρας. Είστε και θα είστε πάντα η ζωή μου», είπε στο συγκινητικό του αντίο. Ο Φραντσέσκο Τότι στα 13 του εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Ρώμα και το 1993, σε ηλικία μόλις 16 ετών, έκανε τον τεμπούτο του. Το 1997 πήρε τη φανέλα με το νούμερο 10 και στα 22 του έγινε ο νεαρότερος αρχηγός ιταλικής ομάδας. Για 25 χρόνια αγωνίστηκε μόνο στην ομάδα της καρδιάς του, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2000-2001. Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Ιταλίας το 2006, ενώ ήταν από τους λίγους παίχτες που είπαν όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ρώμα επικράτησε με 3-2 της Τζένοα στην τελευταία στροφή του Ιταλικού Πρωταθλήματος και κατέλαβε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στους ομίλους του Champions League. Η Νάπολη τερμάτισε τρίτη και θα παίξει στα προκριματικά του Champions League, ενώ η Κροτόνε κέρδισε τη Λάτσιο και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία. Η βαθμολογικά διάφορη Τζένοα πάγωσε το Ολύμπικο, ανοίγοντας το σκορ μόλις το τρίτο λεπτό με τον Πελεγκρίνη. Η Ρώμα καιγόταν για την νίκη ώστε να κλειδώσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στους ομίλους του Champions League και στο 10 ο Τζέκο έφερε το μας στα ίσα. Στην επανάληψη και στο 74ο λεπτό, ο Ντερόσι έβαλε σε θέση οδηγού τους Ρωμαίους, όμως η Τζένοα 5 λεπτά αργότερα ισοφάρισε με τον Λάζοβιτς. Η λύτρωση των γηπεδούχων ήρθε από τα πόδια του Περότη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Και έτσι οι Τζιαλορώσοι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στους ομίλους του Champions League της νέας περίοδου. Την ίδια ώρα η Νάπολη αντιμετώπιζε εκτός έδρας στη Σαμπντόρια και έκανε το καθήκον της. Στο 36 ο Μέρτενς και στο 42 ο Ινσίνιε καθάρισαν ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα στο 4ο λεπτό της επανάληψης οι Παρθενοπαίοι έκαναν το 3-0 με τον Μάρεκ Χάμσικ. Μέρτενς πήγε από πλάγια θέση, κάνει και το γύρισμα, κεφαλιά 3-0. Στην αμέσως επόμενη φάση οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Κουαλιαρέλα, με την Νάπολη να ανεβάζει εκ νέου τη διαφορά στα 3 τέρματα με γκολ του Καγιεχόν στο 65.
Το τελικό Σαμπντόρια 2, Νάπολη 4 διαμόρφωσε τις καθυστερήσεις ο Άλβαρες. Έτσι, η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι τερμάτισε στην τρίτη θέση με έναν βαθμό λιγότερο από τη Ρώμα και θα παίξει στα προκριματικά του Champions League. Νίκη Χρυσάφη πανηγύρισε Κροτόνε. Οι Ρωσομπλού κέρδισαν με 3-1 τη Λάτσιο και σε συνδυασμό με την ήττα της Έμπολη από την Παλέρμο εξασφάλισαν την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Ναλίνη στο 14 έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους και στο 22 ο Φαλσινέλη έγραψε το 2-0. 4 λεπτά αργότερα η Λάτσιο μείωσε με πέναλτι του Ιμόπιλε, όμως στο 42 η Μπιακοσελέστε έμεινε με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Μπάστος. Ακολούθως η Κροτόνε πήρε εκ νέου τα ενία του αγώνα και στο 60 ο Ναλίνη πανηγύρισε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο μάτς και η ομάδα του την παραμονή στην κατηγορία. Να δούμε τώρα την πρόγνωση για τον καιρό αλλά και την ισοτιμία του συναλλάγματος. Τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Βοηθήστε τα να γίνουν οικονομικά υπεύθυνα με το εφηβικό πακέτο προνομίων Youth Club. Ελληνική Τράπεζα. Αύριο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές νεφώσεις. Η ελάχιστη θερμοκρασία στη Λευκοσία θα είναι 16 και η μέγιστη 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κερίνια θα κυμανθεί από 16 μέχρι 27 βαθμούς. Στην Αμόχωστο και στη Λάρνακα η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 17 βαθμοί και η μέγιστη 27. Στη Λεμεσό η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάφο η θερμοκρασία από 17 θα ανέλθει στους 26. Στα ψηλότερα ορεινά η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 4 και η μέγιστη 24. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή, ασθενείς τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αύριο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα είναι Αθήνα 27, Βρυξέλλες 23, Παρίσι 23, Ρώμη 29. Λονδίνο 21 και Μόσχα 16. Για το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αλφα Αυτοκίνητο. Με ανταγωνιστικό επιτόκιο, απλές διαδικασίες και πολλά προνόμια. Αλφα Αυτοκίνητο. Το κλειδί για το νέο σου αυτοκίνητο από την Alpha Bank. Το επίπεδο ρήπανσης της ατμόσφαιρας σήμερα ήταν στη Λευκοσία, τη Λάρνακα, το Παραλίμνη, τη Λεμεσό και την Πάφο χαμηλό. Η ωριαία τιμή σκόνη σήμερα ήταν Λευκοσία 33, Λάρνακα 30, Λεμεσό 24 και Πάφο 30. Η ωριαία τιμή διοξιδίου του αζότου ήταν Λευκοσία 7, Λάρνακα 8, Παραλίμνη 18, Λεμεσό και Πάφο 6. Αυτοκινήτου από το συνεργατισμό και οδηγήστε τις στιγμές σας. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Ίδιες αξίες, νέα προοπτική. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας για συνεχή ενημέρωση στο alphanews.live. Αμέσως μετά στη θέση μου και στη συνέχεια μην αρχίζεις τη μουρμούρα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.